11 και 22 φίλοι μας η ώρα και είμαστε ευχαριστημένοι σήμερα που έχουμε έναν εκλεκτό φίλο από την Καβάλα. Μας ακούσουμε, αγαπητέ Μιχάλη. Ναι, καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα λοιπόν. Όχι από την Καβάλα, από την Ηρακλήθεια της Καβάλας. Από τα Πέριξ. Είναι το Ιππίνιο, είναι 10 χιλιόμετρα από την Καβάλα. Εντάξει, 10 χιλιόμετρα τι. Αλλά είναι η ομορφιά όμως της Καβάλας, είναι η Ηρακλήθεια. Διαμάντι είναι, τέλος πάντων. Εκεί φαντάζομαι θα έχετε και αμμουδιές, ε. Μα όλοι οι καβαλιώτες εδώ έρχονται και κάνουν μπάνιο. Είναι το, ας το πούμε, σαν Ιππίνιο, κάπως έτσι, ας πούμε. Το παρατηριστικό κομμάτι, πώς λέμε, ας πούμε, στην Αθήνα. Πάμε στη Βούλα, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, κάπως έτσι, ας πούμε. Κάπως έτσι. Στο Λαγωνίσι, ξέρω εγώ, έτσι είναι η Ηρακλήθεια εδώ. Μάλιστα. Καθαρά τουριστικό μέρος. Καθαρά τουριστικό μέρος. Έχει ξένους, ντόπιους, τι έχει εκεί? Όσο επιτοπλίστων των Βούλγαροι έρχονται. Μάλιστα. Φτωχή λέμε η Βουλγαρία, πλην όμως... Φτωχότερη η Ελλάδα. Φτωχότερη η Ελλάδα. Γιατί το λες αυτό? Γιατί τι, έτσι δεν είναι? Ναι. Για κάτσε να μετρήσουμε, να δούμε τι έχουμε, πόσους ανέργους έχουμε. Έχουμε 27, όπως λέει η Ελστάτ, μήπως έχουμε... Παραπάνω. Εγώ στάθηκα με προχθές ένα ATM και πιάσα κουβέντα, λέω ένα νεαρό εκεί, για να βγάζεις λεφτά, λέω θα είσαι εργαζόμενος. Βεβαίως, λέει, είμαι εργαζόμενος. Για πες μου, λέω, από τους συνομιλίκους σου, τι γίνεται, δώσ' μου εικόνα. Στους 100, λέει, συνομιλίκους δουλεύουν, λέει, οι 20. Μες. Και ήταν 31 ετών. Αυτή είναι η καταδιά μας, εδώ μας φέρανε. Αφού ξεκινήσαμε όμως έτσι, θέλω να δώσω μια οπτική διάσταση δική μου και μια ερμηνεία δική μου του προβλήματος που ζούμε, αλλά θα γίνει κατανοητή από όλους τους ακροατές, γιατί θα γίνει σε πολύ απλή γλώσσα. Αυτή τη στιγμή περνάμε μια κρίση οικονομική. Η κρίση είναι το αποτέλεσμα της αιτίας. Ποια είναι η αιτία? Η αιτία είναι το σάπιο κοινοβουλευτικό μας σύστημα, δηλαδή το οποίο μας αναγκάζει να παίρνουμε ασπιρίνες για να ξεπεράσουμε το αποτέλεσμα της αιτίας. Δηλαδή, αιτία είναι ο ιός, το αποτέλεσμα του ιού είναι ο πυρετός. Εφόσον θα παίρνουμε ασπιρίνες για να περάσει ο πυρετός, ο ιός θα συνεχίσει να παραμένει. Άρα κάποια στιγμή θα μας προξενήσει πάλι ξανά το αποτέλεσμα που θα είναι μια άλλη κρίση. Αγαπητέ. Η έβδομη και ούτω καθεξής. Εάν δεν πάρουμε αντιβίωση σαν λαός να αποβάλουμε από πάνω μας την αιτία που προκαλεί το αποτέλεσμα που λέγεται κρίση, δεν πρόκειται ποτέ να φτάσουμε στο σημείο εκείνο της ίασης. Ακριβώς. Φαίνεται διαβάζεις πολύ Αριστοτέλη. Έχω μπροστά και Αριστοτέλη και Πλάτωνα και... Έχω μπροστά μου τον Σκοπιανό που λέει ο Ζουράρης. Εγώ τον λέω Σκοπιανό. Α, εσύ τον λες. Από σένα θα το πήρε ο Ζουράρης. Επιλογή και είμαστε όχι... Είμαστε και φίλοι παλιά. Με τον Ζουράρη. Και μάλωσα με τον αδελφό του και δεν μιλιόμαστε με τον Κώστα πλέον. Α, μάλιστα. Ήμασταν και γειτονιά για. Από το Κουλέ Καφέ. Από τους Αγίους Αποστόλους. Από το τουρκικό προξενείο λίγο πιο πάνω. Είναι λίγο πιο μεγάλος από μένα. Εγώ πήγαινε στο πειραματικό σχολείο. Εκείνος πρέπει να είναι 75 χρονών. Είναι πιο μεγάλος. 4 χρόνια μεγαλύτερος από μένα είναι. Ναι. Ναι, είμαστε φίλοι κι εμείς, εσχάτως, αλλά εσχάτως όμως βολοδέρνει ο κύριος Ζουράρης και δοκιμάζει τη φιλία μας. Άκου τώρα τι λέει ο Αριστοτέλης. Επιλογή και όχι τύχη καθορίζει το πεπρωμένο σου. Όλα λοιπόν είναι επιλογές μας, έτσι. Βεβαίως. Γι' αυτό λέει και ο Πλάτωνας ότι κάθε λαός είναι άξιος των ανθρώπων που τον κυβερνούν. Λέει ο Πλάτωνας και συνεχίζει ο Πλάτωνας και λέει ότι κανένας δεν είναι πιο υποδουλωμένος από εκείνον που εσφαλμένα πιστεύει ότι είναι ελεύθερος. Αλλά και μια και πιάσαμε τα αρχαία, να σας πω και τι λέει ο Πλάτωνας για την ανδρεία. Για πες. Η ανδρεία είναι, η ανρία είναι μια ροή προς το δίκαιο ρέωσα ή αντίθετη ροή που ρέει παράλληλα προς το δίκαιο. Δηλαδή, τι λέει ο Πλάτωνας, λέει ότι ανδρεία δεν είναι η αντίθετη ροή προς κάθε άλλη ροή, αλλά αυτή που ρέει παράλληλα με το δίκαιο και δημιουργεί αυτό που ονομάζουμε ανδρεία. Γιατί η ανδρεία έχει και τα παράγωγά της, όπως είναι ο Άρεν,
το ο ΑΝΙΡ, που είναι παράλληλα με την Ανδρία. Εκ της Ανδρίας βέβαια βγαίνει και η λέξη Αλέξανδρος, που σημαίνει Αλάο την Ανδρία, δηλαδή κάτι πιο ανδρείο από την άλωση. Το Αλάο είναι περικυκλώνω τους Ανδρίους, άρα είμαι ανδριότερος των Ανδρίων. Γιατί τα λέω όλα αυτά μια και αρχίσαμε? Γιατί έχουμε έναν εξωμότη προδότη Δηλό, ο οποίος φαίνεται και από τις δηλώσεις που έκανε στην Κομισιόν. Ο Πρωθυπουργός. Φυσικά. Ο Δηλός. Το λέει και ο ίδιος ότι είναι Δηλός. Τι λέει? Ότι εγώ εκβιάστηκα. Άρα αυτό που μας έφερες, κύριε Δηλέ, είναι το προϊόν του εκβιασμού και μας το παρουσιάζεις ότι αυτό είναι η λύση. Αυτό είναι προϊόν εκβιασμού. Γι' αυτό είναι και παράνομο φυσικά. Τώρα και το προήμιο, και το προήμιο είναι βέβαια το ΟΡΤΕΒ, αυτό που θα γίνει μεθαύρο το κυρίως, είναι το κυρίως πιάτο. Μετά θα μας μοιράσουν και σόδες για να το χωνέψουμε καλά. Λοιπόν, γιατί μόνο σόδες θα μπορούμε να πείτε. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ. Θα διψάμε κιόλας. Αλλά να φερθώ ακριβώς στα λόγια του, τα έχω γραμμένα εδώ. Τι είπε ο Αλέξη Τσίπρα. Τι Αλέξη, τέλος ο Δήλος στην Κομισιόν. Αν είχα στόχο να βγάλω την Ελλάδα από το ευρώ, λέει ο φίλος ο Αλέξης, δεν θα πήγαινα μετά το κλείσιμο της κάλπης να κάνω δηλώσεις, να κάνω αυτές τις δηλώσεις που έκανα και να ερμηνεύσω το αποτέλεσμα του δημοσίου ψηφίσματος, όχι ως εντολή ρήξης με την Ευρώπη, το 61% δηλαδή δεν ήταν εντολή ρήξης με την Ευρώπη, αλλά ως εντολή ενίσχυσης της διαπραγματευτικής προσπάθειας για να φτάσουμε σε μια καλύτερη συμφωνία. Στα απλά ελληνικά ξέρετε τι λέει. Σας έχω γραμμένο στα παπάρια μου. Εσάς το 61,3%, με συγχωρείτε για τη λέξη, δεν μπορώ να την κάνω με παπάκι. Μάλιστα. Αυτό δεν σου λέει ο Αλέξης. Τι σου λέει? Ότι τι με νοιάζει, στα παλαιότερα των υποδημάτων μου σας έχω, κύριε. Καλά, κοίτα να δεις τώρα. Όφιλε να είναι καθαρό το ερώτημα. Τι θέλει, θέλετε ρήξη ή όχι? Δεν υπήρχε ερώτημα ρήξης. Άρα επιδέχονταν οποιασδήποτε ερμηνείας. Αλλά ωστόσο όμως το ότι κάλεσε αμέσως το ίδιο βράδυ τους πολιτικούς αρχηγούς δεν ήταν... Ζωντάναξε τα ζόμπι δηλαδή. Και έβαλε ρυθμιστή το Θεοδωράκη, το Σταύρο, τη Νέα Δημοκρατία και όλους αυτούς. Έτσι εξηγείται και η επιλογή του Τουπάκη του Σαπάκη. Και άκου να δεις, λέει, πήρα το μήνυμα. Συνήθως το μήνυμα ο ηττημένος το παίρνει. Λοιπόν, ο νικητής, τροπεούχος και θριαμβευτής, λέει, πήρα το μήνυμα. Το μήνυμα ακριβώς το παίρνει ο ηττημένος, ο οποίος εγκαταλείπει τη θέση του, έτσι. Όπως ο Σαμαράς. Όπως ο Σαμαράς. Mm. Και αφού είναι έτσι, ρε Αλέξη, γιατί δεν έβαλες το ναι στο ναι, να πεις δύο απλά πράγματα. Θέλω να μείνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο όχι, να πεις δεν θέλω να βγω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς. Και τελείωσε η ιστορία. Ας ήταν καθαρό το ερώτημα, αυτό είπα. Είναι το ίδιο δηλαδή. Ό,τι και να ψηφίσεις βγαίνει το ίδιο. Ήξεις, αδείξεις, εν καιρό πολέμου μου θνήξεις. Ρε παιδιά, εκείνο... δηλαδή, στο διαδίκτυο εκείνη τις παραμονές έτρεχε ένα σκίτσο που είχε μια αγελάδα ήταν, μια αγελάδα που είχε να διαβεί είτε τον αριστερό διάδρομο που έλεγε ναι, είτε το δεξιό διάδρομο. Αυτός ο διάδρομος είχε χώρισμα ως 3-4 μέτρα. Κατόπιν ήταν ενιαίος και στο βάθος είχε τη λέξη σφαγείο. Λοιπόν, ακριβώς. Τώρα... Είναι το περίφημο έργο του 1945 που είχε γράψει ο Όρουελ, «Η φάρμα των ζώων», όποιος το έχει διαβάσει, είναι ακριβώς ό,τι συμβαίνει σήμερα. Πώς εξεγέρθηκαν τα γουρούνια, ο Σνόουμπολ, που τους έλεγε ο Σνόουμπολ, που ήταν ένα υπερήλικο γουρούνι, το οποίο κάποτε είχε ζήσει την ελευθερία. Και εξηγούσε σε όλα τα ζώα που ήταν μέσα στη φάρμα του Τζόουνους, του Φάρμπερμεν. Ναι. Και τους εξηγούσε, ας πούμε, πόσο καλά ήταν τότε η ελευθερία που την είχε ζήσει αυτός όταν ήταν νέος. Ήταν ο τελευταίος αυτός που είχε ζήσει. Στα νιάτα του, ναι. Στα νιάτα του. Λοιπόν, και έτσι εξηγέρθηκαν τα ζώα όλα υπό την ηγεσία του ενός γουρουνιού που λεγόταν Ναπολέον. Όχι, αυτό το Γέρικο, άλλο γουρούνι. Ναι, ένα άλλο γουρούνι και μάλιστα άρχισαν τα γουρούνια να περπατάνε στα δύο πισινά τους πόδια. Όπως οι άνθρωποι. Και κάνανε και συσκέψεις μεταξύ των ανθρώπων και είχαν και εκπαιδευμένους σκύλους που τα προστατεύανε. Σκύλους εννοεί, ας πούμε, τα σημερινά, τα κομματόσκυλα. Εμείς ποιο μήνυμα θα πάρουμε από αυτή τη φάρμα των ζώων? Από τη φάρμα των ζώων, ότι ό,τι και να κάνουμε, εάν δεν διώξουμε τον Φάρμερμεν, δηλαδή εάν δεν
πάμε σαν λαός να αξιοποιήσουμε αυτό που λέγεται ελευθερία, να το διεκδικήσουμε μόνοι μας, και έχουμε φάρμερμεν, αργά ή γρήγορα θα φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Θα είμαστε δηλαδή μέσα σε μια φάρμα, ή αλλιώς, όπως το λέγει και ο Αβέρο, στο μαντρί. Με ημερομηνία... Ένα μαντρί αριστερό, ένα δεξιό, ένα κόκκινο, ένα πράσινο, όπως είναι στο σκι, μπλε και πράσινη κόκκι, ας πούμε. Στη Στρούγκα. Στη Στρούγκα. Στη Στρούγκα. Και ναι, θα γίνουμε τραυματιοφορείς της ίδιας μας της νοημοσύνης. Έτσι μας θέλουν. Στη Στρούγκα για άρμεγμα. Ναι. Αν έχουμε και καλά μπουτάκια στο χασάπι κατόπιν, έτσι. Εντάξει, ή και το κούρεμα, όπως κάνω στα πρόβατα. Ας πούμε, που το ας, κούρεμα. Που κουρεύουν το μαλλί. Το μαλλί, ναι. Των προβάτων. Κοίταξε τώρα να δεις, έχω μπροστά μου και βλέπω ότι είσαι στα χάι σου σήμερα και πρέπει... Πάντα είμαι στα χάι μου, γιατί εάν δεν είμαι, εάν δεν το ανέβω, θα καταρρεύσω. Ναι, πρέπει να σε αξιοποιήσω πιο πυκνά, έχουμε να τα πούμε πολύ καιρό. Και αυτό είναι δικό μου λάθος και ευθύνη, και το αναλαμβάνω. Ναι. Όμως, αυτό που είχαμε πει από αυτό το τηλέφωνο, ότι θα έρθει η μέρα που θα μας πάρουν τα πετρέλαια, να το. Εγώ αυτό το είχα βγάλει, νομίζω, σε εσάς. Και μετά το έβγαλα και στο ράδιο στο Νεάπολης, και μετά πάνω στο Καζάκη, το είπα και στον Καζάκη και μου λέει, έχεις απόλυτο δίκιο. Τι πάνε να πάρουνε. Αυτό που είχα πει, πάνε να πάρουνε, να αποκτήσουν την κυριαρχία επί του Αιγιαλού, για να έχουν κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή εκμετάλλευση, στην υφαλοκρηπίδα. Πώς θα το κάνουν αυτό, όταν όλος ο Αιγιαλός πάει στο ΤΑΙΠΕΔ. Και το ΤΑΙΠΕΔ μετά θα απορροφηθεί από αυτήν την εταιρεία που λέγεται Instituto for Ground. Είναι μια εταιρεία, αυτή που θέλουν να εδρεύει στο Λουξεμβούργο, είναι η θυγατρική εταιρεία της ΚΑΦΕΒΕ. ΚΑΦΕΒΕ είναι κρατική τράπεζα, είναι συγκεκριμένη τράπεζα που έγιναν όλα τα ξεπλήματα του μαύρου χρήματος σε ποια χώρα? Όπλων, με τον Κάμπριελ, τον αντικαγκελάριο, και με τον Σόιμπλε. Σε ποια χώρα εδρεύει η μάμα εταιρεία? Στο Λουξεμβούργο. Στο Λουξεμβούργο. Όμως, για να πω για τη συγκεκριμένη εταιρεία, μέσα από αυτή την εταιρεία. Αυτή η εταιρεία τώρα θα έχει ελληνικό όνομα όμως, το νέο ΤΑΙΠΕΔ. Δεν ξέρω πώς θα την κάνω. Ξέρετε ποιοι ίδρυσαν αυτή την εταιρεία? Όταν ιδρύθηκε ήταν παρόντες ο Σαμαράς με το Χατζηδάκι. Ναι. Και ήταν και εκπρόσωποι των συστημικών τραπεζών. Κάπου έχω και τα ονόματά τους, αλλά δεν πάω στο ειδός αυτή τη στιγμή, δεν θα θυμάμαι. Παίξα εκπρόσωποι πάντως ήταν. Και ήταν και αυτός ο οποίος είναι ο διευθύνων σύμβουλος της συγκεκριμένης ΚΑΦΕΒΕ, ξέρετε ποιος είναι, ο Σόιμπλε. Ναι. Εκτός ότι είναι υπουργός οικονομικών, είναι και είναι διευθυντής της κρατικής τράπεζας της Γερμανίας. Ναι. Είναι αυτή η περίπτωση της τότε που είχε δει... Άρα θα είναι θυγατρικό αυτό το Ινστιτούτο, αυτό το ελληνικό Ινστιτούτο, θα είναι θυγατρικό ταμείο, θα είναι θυγατρικό της κρατικής του Σόιμπλε, έτσι. Ναι, της κρατικής μαμάς. Και μάλιστα να θυμίσουμε εδώ ότι το 2000 παραλίγο ο Σόιμπλε να πήγαινε φυλακή, αλλά βέβαια πήγαν κάποιοι άλλοι, 8-9 άτομα πήγανε, γιατί αυτός ο έμπορος όπλων από τη Σαουδική Αραβία που τους είχαν πουλήσει, του είχε ξεχάσει πάνω στο γραφείο του Σόιμπλε 100.000 μάρκα. Τα ξέχασε, μωρέ. Εντάξει, τώρα πήγε να τον δει και μετά πήγε ο Πεσκέση. Πεσκέση. Τα ξέχασε, λέει αυτά. Σαν τον Μαντέλη. Τα είδα, λέει, αλλά δεν ξέρω ποιος μου τα έβαλε στο βιβλιάριο. Ναι. Τώρα, τι συζητάμε τώρα για τους Προτεστάντες απατεώνες. Μάλιστα. Άρα λες θα πάρουν τον Αιγιαλό και μετά θα πάρουν και, όπως είπες εκεί, την υφαλοκρηπίδα. Όταν λέμε Αιγιαλός, είναι τα παράλια. Αιγιαλός. Ο Αιγιαλός είναι, πρώτα απ' όλα, ο Αιγιαλός προστατεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σύμφωνα με το δίκαιο, με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, ο Αιγιαλός απλώνεται προς το βάθος, προς την... Ακτή. Όχι, απλώνεται προς το βάθος, προς το χερσαίο κομμάτι της χώρας, απλώνεται έως 60 έως 70 μέτρα, εκεί που τελειώνει το χειμέριο κύμα. Το όριο προς την θάλασσα είναι το σύνορο της υφαλοκρηπίδας, η οποία η υφαλοκρηπίδα εκτείνεται έως βάθος 200 μέτρων, όπου σε εκείνο το σημείο αρχίζει και κάνει μια κρίση 45 γωνία, από 45 γωνίες κάνει κρίση ο βυθός και λέγεται υφαλοπρανές.
Πόσο είπες, 200 μέτρα από την ακτή? Σε βάθος, όχι σε βάθος. Σε βάθος. Άρα εκεί... Το βάθος μπορεί να είναι και κάποια μίλια. Δηλαδή... Κατάλαβα. Πόσο ρηχεία θα είναι η θάλασσα. Σας είχα δώσει ένα πολύ απλό παράδειγμα. Πάνε απέναντι από εσάς, πιο πάνω από την, από το, από την, από το πύλιο, λίγο πιο πάνω από τη Σκιάθο, υπάρχουν 5-6 βραχονεσίδες. Ναι. Είναι το πιπέρι, κύρα Παναγιά, είναι τα γιούρα, είναι η σκαρτζούρα. Αυτά είναι βραχονεσίδες. Mm. Βραχονεσίδα λέγεται ό,τι δεν κατοικείται. Ναι. Η βραχονεσίδα δεν έχει γυαλό. Τι θέλουν οι Γερμανοί να πάρουν? Να πάρουν βραχονεσίδες. Να αγοράσουν. Γιατί θέλουν τις βραχονεσίδες? Γιατί οι βραχονεσίδες κάθονται επάνω στην υφαλοκρηπίδα. Άρα θα αποκτήσουν με την ιδιοκτησία των βραχονισίδων που δεν έχουν γυαλό και χυμαίριο κύμα, θα αποκτήσουν κυριαρχικά δικαιώματα και εκμετάλλευση της υφαλοκρηπίδος. Ναι. Είναι τόσο... Είπα τη λέξη θα αγοράσουν. Δεν θα χρειαστεί να αγοράσουν. Θα περάσουν μέσω αυτού του ταμείου. Θα περάσουν μέσα από το ταμείο. Τζάμπα. Γιατί τώρα δηλαδή σας άκουσα προηγουμένως κύριε Γάνο που είπατε ο Μπάφετ πήρε ας πούμε 15 εκατομμύρια τον Άγιο Θωμά. Ξέρετε πόσο είναι 15 εκατομμύρια για τον Μπάφετ? Ας σας πω πολύ απλό. Ψηλά, είναι 5 μερσεντές φρολογισμένες είναι. Σιγά τώρα 4 εκατομμύρια κάνει κάθε. Μια 4 είναι. Κάτι ψηλά. Άλλο 5. Αυτό είναι για τον Μπάφετ. Και σας άκουσα που λέγατε εκεί προηγουμένως για το πόσοι άνθρωποι έχουν τον παγκόσμιο πλούτο. Λοιπόν, ο παγκόσμιος πλούτος έχει υπολογιστεί ότι είναι περίπου γύρω στα 703 εκατομμύρια. Πόσοι το έχουν αυτά στα χέρια τους, αυτά τα παράγωγα και το χρήμα, το αποθησαυρισμένο χρήμα του δολαρίου και του ευρώ και του χρυσού, όλα. Πόσοι άνθρωποι το έχουν? Είπατε και εσείς προηγουμένως, ένα 92%. Γνωστό δεν είναι αυτό? Λοιπόν, ξέρετε πόσο είναι το 92% στα 700 δις? 650 δις. Λοιπόν, 653. Και προσέξτε τώρα μια απλή σκέψη που κάνω εγώ και που θα έπρεπε να την κάνει ο κάθε Έλληνας. Λοιπόν, 653 έχουν αυτοί που διοικούν ολόκληρο τον κόσμο στα χέρια τους. Παρένθεση. 700 δις έχασε η Γερμανία σε μία εβδομάδα λόγω του δημοψηφίσματος που εξήγηρε ο Τσίπρας. 700 δις. Κατά άλλους 1-3. Αυτοί που έχουν τα λεφτά στα χέρια τους έχουν 653. Ερώτηση. Απλή. Πόσες τρίχες είναι από τα γκογκόβια τους τα 320 δις της Ελλάδος? Ούτε μία. Ναι. Γιατί δεν το αγοράζουν? Δεν θέλουν τα λεφτά, το χρέος. Σύμφωνα με την έκθεση που έχει βγάλει ο Τουσέν, έχει το έχει δηλώσει δηλαδή, είναι το 70% του χρέους της Ελλάδος, είναι ανατοκιζόμενοι τόκοι που έγιναν κεφάλαιο και το κεφάλαιο έχει πληρωθεί 6,5 φορές, μάλιστα είπε 6,3. Άρα έχει κάνει μελέτη ο άνθρωπος, έτσι. Άρα γιατί δεν θέλουν κούρεμα? Με ένα πολύ απλό λόγο. Δεν τους νοιάζουν τα λεφτά. Τα έχουν πάρει ήδη τα λεφτά οι τοκογλύφοι. Τι θέλουν οι τοκογλύφοι? Τα φιλέτα. Θέλουν την εξουσία. Α, και την εξουσία. Την εξουσία θέλουν. Παλαιότερα, όταν... Μα πριν σχολιάζαμε ότι θέλουν υφαλοκρηπίδες, θέλουν να περάσουν τα τρυπάνια. Από τι αντλείς την εξουσία? Από την ενέργεια αντλείς την εξουσία. Ενέργεια σημαίνει εξουσία, μάλιστα. Αν είχαν τα πετρέλαια όταν έγινε το σχέδιο Μπαρμπαρόσα και η μεγάλη του Ρόμελ, η εκστρατεία της ερήμου, πού πηγαίνανε? Στη Μοσούλη πηγαίνανε. Γιατί? Αυτό θέλανε. Τα πετρέλαια θέλαν. Αυτή είναι η εξουσία. Και οι Ρώσοι, λες, και οι Γερμανοί τα πετρέλαια ήθελαν. Οι Ρώσοι έχουν δικά τους. Έτσι δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Είχαν αυτά επάρκεια, λες, οι Γερμανοί. Και επάρκεια. Όμως εγώ ήθελα να πω κάτι άλλο. Ότι ο πατέρας του φιλελευθερισμού, όχι του νέου φιλελευθερισμού, ο πατέρας του φιλελευθερισμού, εκτός από τον Άνταμ Σμιθ, ήταν και ο Κέινς. Η γνωστή θεωρία, οι Κεϊνσιανιστές που ονομάζονται, έτσι. Τι έλεγε λοιπόν ο Κέινς? Να σας διαβάσω, έχω το εγχειρίδιο εδώ μπροστά μου, να σας διαβάσω τι έλεγε ο Κέινς. Υπάρχουν, έλεγε ο Κέινς, σημειώνει, ότι υπάρχουν συντηρητικοί οι οποίοι πιστεύουν ότι υπάρχει ένας φυσικός νόμος, ο οποίος απαγορεύει όλοι οι άνθρωποι να εργάζονται. Να το. Θέλει μείωση της ανθρωπότητος. Και είναι φυσικός νόμος. Αν εργαζόντουσαν, αυτό θα αποτελούσε παράβαση αυτού του φυσικού νόμου. Άρα πρέπει να τους εξοντώσουμε. Να λοιπόν γιατί προβαίνουν σε γενοκτονία. Γιατί πρέπει να μικρύνει ο πληθυσμός. Αυτό θέλει η παγκοσμιοποίηση. Το να μικρύνει ο πληθυσμός. Μάλιστα, σας άκουσα προηγουμένως που είπατε ότι χρειάζεται μόνο το 20% του πληθυσμού της γης να υπάρχει. Το άλλο γιατί να υπάρχει? Να πεθάνει όπως το έχουν προγραμματίσει, να μικραίνει δηλαδή ο διεκδικητής της πίτας
και να γίνει αυτό που έλεγε, που λέει σήμερα η παγκοσμιοποίηση. Ο λιγότερος πληθυσμός, ο Κέινς, έλεγε κάτι άλλο. Έλεγε ότι ο καπιταλισμός, έλεγε κάτι άλλο. Θα έρθω ως φεουδαρχικό σύστημα. Θα σε πάρω ό,τι είναι να σε πάρω αυτή τη στιγμή. Θα σε αφήσω κάτι να έχεις μαγιά, γιατί θα έρθω ξανά να σου ξαναπάρω αυτά που θα φτιάξεις. Να το πούμε δηλαδή κάπως διαφορετικά. Οι Σελτζούκοι, όχι οι Οθωμανικοί αυτοκράτορες, οι Σελτζούκοι, όταν ξεκίνησαν, Τούρκοι, ναι. Σελτζούκοι ήτανε, Σελτζούκοι Τούρκοι, όταν ξεκίνησαν λοιπόν και φτάσανε μέχρι τη Βιέννη, κατέστρεψαν τα πάντα στο διάβα τους. Όταν επέστρεψαν από τη Βιέννη που είχαν κρυφθεί και γυρίσανε πίσω, γύρισανε, τα βρήκαν όλα κατεστραμμένα, όμως βρήκαν κάτι. Βρήκαν τους Έλληνες οι οποίοι μέσα από αυτή την καταστροφή, τους Έλληνες που είχαν απομείνει από το Βυζάντιο, τους βρήκανε να έχουν ξαναφτιάξει πάλι τη ζωή τους. Δηλαδή να, και εκεί πάνω στηρίχθηκε μια ολόκληρη Οθωμανική αυτοκρατορία. Πάνω στους Έλληνες, τους τεμπέληδες που μας λένε εμάς τώρα οι Βυσιγότοι, οι Ιούνοι και όλοι αυτοί. Καλά, ήταν κι άλλες εθνότητες, Αρμένοι, Εβραίοι και άλλοι. Ναι, αλλά είχαν άμεση συγγένεια με τους Έλληνες. Μην ξεχνάμε την Κύρο Ανάβαση του Ξενοφόντα. Έτσι, ναι. Πού είπε θάλατα, από τα βουνά του Πόντου. Και γιατί είπε αυτό το θάλατα, γνωστό. Και γιατί, δηλαδή αναφέρεται ως οι πρώτες φυλές του Πόντου ήταν στην περιοχή όπου πέρασε μετά την ανάβαση που έκανε και την ήττα που υπέστη από τον Κύρο, τον βασιλιά των Περσών. Τέλος πάντων, δεν μπαίνουμε. Εδώ όμως, επειδή είπαμε πολλά, τι είπε ο Σούλτς εχθές, ξέρετε, το διαβάσατε, το ακούσατε. Ζητάει να γίνει, για να λυθεί το πρόβλημα της Ελλάδος, ζητάει να γίνει μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση η οποία θα εγκατασταθεί στην Αθήνα, κατάργηση δηλαδή του Κοινοβουλίου, κατάργηση της Βουλής, κατάργηση της Δημοκρατίας, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την δημοσιονομική ομαλότητα της Ελλάδος. Αυτό το κείμενο το έχεις ολόκληρο, γιατί εγώ μόνο περίληψη. Με αφορμή το ελληνικό ζήτημα, το οποίο προκάλεσε οξύτατες διαφωνίες μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτικών ηγετών, ο Σούλτς τόνισε πως χρειαζόμαστε κοινοτικά ιδρύματα. Τι ήταν το ίδρυμα, πως, τι σας το είπα εγώ, ίδρυμα for ground. Ινστιτούτο. Ίδρυμα Ινστιτούτο. Κοινοτικά ιδρύματα και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ακούστε, μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση και στη συνέχεια λέει ο ίδιος, κατηγόρησε τους πολιτικούς ηγέτες ότι βάζουν μπροστά το εθνικό συμφέρον έναντι του ευρωπαϊκού. Τέλος, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τόνισε πως η Ευρώπη έχει δεχτεί μεγάλο κλίμα και πολλοί αδυνατούν να συνδεθούν με την ευρωπαϊκή ιδέα. Πιο συγκεκριμένα, οι Έλληνες μπορεί σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις να μην επιθυμούν ένα Brexit, άκου ψέμα. Όμως αναζητούν μια διαφορετική Ευρώπη. Δηλαδή το 61% αναζητεί μια διαφορετική Ευρώπη. Δηλαδή εστράβλωση και ψέμα το ένα πάνω στο άλλο. Και τι ζητάει, να γίνει ένα υπερυπουργείο στην αρχή οικονομικών. Το είπε και ο Γιούγκερ. Ένα υπουργείο το οποίο θα ελέγχει όλα τα οικονομικά όλων των κρατών. Όταν λοιπόν δεν έχεις εθνικό υπουργείο να σου κάνει στο τέλος κάθε έτος να σου κάνει τον προϋπολογισμό και να δίνει κεφάλαια στην παιδεία, στα νοσοκομεία, στην υγεία δηλαδή, στον εξοπλισμό δηλαδή, στην ασφάλεια, σε όλα τα σώματα ασφαλείας. Όταν δεν έχεις ένα τέτοιο Υπουργείο Οικονομικών και έχεις ένα γερμανικό ή ένα ευρωπαϊκό, μπορεί να έχεις μέσα και Ολλανδούς και ό,τι να είναι, τι σημαίνει αυτό? Ότι είσαι κατακριμένος, τελειώσατε ρε παιδιά. Δεν μου λες ποιο κείμενο έχεις μπροστά σου τώρα εσύ, από μια ιστοσελίδα? Είναι από το γερμανικό περιοδικό Stern. Ναι, αλλά εγώ βλέπω μπροστά μου από περίληψη. Εγώ δεν βλέπω μπροστά μου, εγώ έχω το κείμενο, το οποίο είναι, και επειδή είναι σε μετάφραση, σε translate και μετά εκτύπωση, δεν έχει και... Α, έχεις ολόκληρο το κείμενο. Ναι, δεν έχει και καλό συντακτικό, σας το λέω έτσι γι' αυτό. Εδώ εγώ έχω άλλα πράγματα. Γράφει ο τίτλος, Μάρτιν Σούλτς, η Ελλάδα χρειάζεται στρατιωτική κυβέρνηση που θα ελέγχεται από την Ευρώπη. Αυτό είναι. Νίκος Αργυρίου. Αυτό. Όχι, εγώ έχω το Stern, το
Εσύ έχεις άλλο. Το έχεις. Και εδώ έχει μια σταλιά μόνο, μια περίληψη. Άκου τώρα τι λέει. Την εγκαθίδρυση μιας ευρωπαϊκής κυβέρνησης πρότεινε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Μάρτιν Σούλτ, σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Stern. Πιο συγκεκριμένα, με αφορμή έχει 4 σειρές, 5. Με αφορμή το ελληνικό ζήτημα, το οποίο προκάλεσε οξύδατες διαφωνίες μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτικών ηγετών, ο Σούλτ τόνισε πως χρειαζόμαστε κοινοτικά ιδρύματα και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση. Στη συνέχεια, ο ίδιος κατηγόρησε τους πολιτικούς ηγέτες ότι βάζουν μπροστά το εθνικό συμφέρον έναντι του ευρωπαϊκού. Και κλείνει εδώ. Α, έχει και άλλα πιο κάτω. Τέλος, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τόνισε πως η Ευρώπη έχει δεχθεί μεγάλο πλήγμα και μπορεί και πολλοί αδυνατούν να συνδεθούν με την ευρωπαϊκή ιδέα. Πιο συγκεκριμένα, οι Έλληνες μπορεί σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις να μην επιθυμούν ένα Brexit, όμως αποζητούν μια διαφορετική Ευρώπη. Αυτό έχει και άλλα παραπάνω. Εγώ έχω αυτό από το Stern, αλλά είναι από translate από το Stern, η σελίδα του Stern που έχει και φωτογραφία του Σούλτ, το translate που έχει παραπάνω. Πάνω στοιχεία το δικό σου. Έτσι και λέει μέσα και για το στρατό. Αλλά είναι, το συντακτικό δεν είναι καλό. Για το στρατό τι λέει. Ότι θέλει μια στρατιωτική. Ότι χρειάζεται, πώς να το ερμηνεύσουμε εδώ, μια εγκαθίδρυση μιας κυβέρνησης και μιας ομάδας στρατιωτικών οι οποίοι θα διαφυλάσσουν την ακεραιότητα της της πολιτείας, δηλαδή της κυβέρνησης. Για την Ελλάδα αναφέρεται. Ναι, ορίστε. Για την Ελλάδα αναφέρεται. Για την Ελλάδα, ναι. Για την Ελλάδα. Ναι. Α, θα μου το στείλεις αυτό το κείμενο, ναι. Άλλωστε έχουμε και δηλώσεις Καμένου, έτσι, του Ανδριωμένου. Καμένο, ο οποίος όταν πήγε ο Τσίπρας. Η οποία δεν θα λέγεται Ανέλ, θα λέγεται. Εγώ τους ονομάζω Excel. Εξαρτημένοι Έλληνες. Λοιπόν, όταν πήγε ο Τσίπρας στο Υπουργείο Άμυνας, πριν πόσο, 10 μέρες πόσο, είπε ότι ο στρατός θα είναι εγγυητής του πολιτεύματος, της ομαλότητας, της πολιτικής ζωής και του πολιτεύματος. Πάρ' το κουβαδάκι σου Καμένο και πάνε στην παραλία. Λοιπόν, τώρα, επίσης, έχω μπροστά μου μια δήλωση του Καμένου, ο οποίος τι λέει στις 29, το σχολίασα και πιο πριν και το επαναλαμβάνω τώρα, στις 27 Ιουνίου του 2015, πότε είχαμε κλειστές τις τράπεζες. Ναι, ήταν με τον Brexit. Το είχε πει πιο μπροστά. Αυτό ήταν η δήλωση του Καμένου που το είπε όταν βγήκε η Μπακογιάννη Δραχουμέλ και είπε ότι θα πάμε σε capital control. Ναι, οπότε μια εβδομάδα πριν, μισή κάπου και έτσι. Ούτε οι τράπεζες θα κλείσουν, ούτε τα ATM είχε πει τότε ο Καμένος. Επίσης, έχουμε μια δήλωση του Χαϊκάλη. Ο Χαϊκάλης γράφει στις 27 δεκάτου παραμονή του όχι έτσι, το 13. Λέει, τα ίδια σκατά και πριν 40 χρόνια τους Γερμανούς πολεμούσαν. Α, το ξέρω, ήταν στο μόνο αυτό, που ναι. Τότε κάποιοι έλεγαν όχι. Βέβαια μπερδεύτηκε, πριν 73 χρόνια ήταν οι Γερμανοί στην Αθήνα. Ο Μεταξάς τέλος πάντων είπε το όχι πριν 73 χρόνια, μπερδεύτηκε ο Χαϊκάλης, όμως τώρα ο Χαϊκάλης ήταν έτοιμος να πει όχι, ήταν στο καφενείο της Βουλής και τελικά στη δεύτερη ανάγνωση νομίζω μπήκε μέσα. Για να πει το ναι. Εγώ έχω κάνει μια σκέψη, για φανταστείτε εκείνη την εποχή να μην ήταν ο Μεταξάς, να ήταν ο Τσίπρας εκείνης της εποχής, φανταστείτε, και να ερχόταν τώρα ο Ιταλός και να του έλεγε θέλουμε δύο αεροδρόμια και δύο λιμάνια και μια εθνική οδό να κατεβαίνουμε. Εθνική οδό μόνο ζήτησαν οι Ιταλοί. Ναι, και τι θα έλεγε ο Τσίπρας, περιμένετε να φωνάξω το λαό να κάνουμε δημοψήφισμα. Αυτό δεν θα έλεγε, με τη λογική που έχει αυτό το παιδί. Ποιο παιδί δηλαδή, εντάξει το... Το παιδί όμως βολεύτηκε, υφυπουργός τι έγινε, ορκίστηκε χθες. Ποιος ο Χαϊκάλης, ναι. Ήταν η δαμόκλειο σπάτη της αριστεράς επάνω που στον διαχειριστή της πολυκατοικίας έπεσε. Γιατί αυτός θα είναι υποχρεωμένος να κόψει μισθούς και συντάξεις. Αυτός θα είναι υποχρεωμένος να υποκόψει. Ο Χαϊκάλης. Ο Χαϊκάλης. Εργασίας είναι. Εργασίας είναι. Ναι. Αυτός θα κόψει μισθούς και συντάξεις. Δεύτερο βιολί. Ο Κατρούγκαλος θα είναι. Το χάι μ' αρέσει. Είναι σαν το χάι Χίτλερ. Έτσι κάπως έτσι. Χάι. Κάπως έτσι. Χάι σημαίνει και ψηλά το κεφάλι. Χάι Χίτλερ. Στα χάι. Κάπως έτσι. Λοιπόν, επίσης έχω εδώ άλλη μια δήλωση ενός Παύλου Πολάκη. Είναι αυτός
που έφυγε, νομίζω. Ο Παύλος Πολάκης έγινε υφυπουργός χθες. Α, ο Πολάκης είναι. Α, κατάλαβα, ναι, ναι. Όχι, ο Πολάκης είναι αυτός που είναι. Αυτός που είναι. Α, ναι, την ξέρω, το ξέρω. Είναι αυτός που. Η Μαντινάδα. Με τη Μαντινάδα ο κριτικός, ναι. Ναι. Τι λέει εδώ, η Μαντινάδα ήταν. Το όχι θέλει Έλληνες, το ναι θέλει προδότες. Καιρός να ξεχωρίσουν τα γρίμια από τις σκότες. Ο κουμπουροφόρος είναι αυτός. Αυτά τα λέει στις 6 Ιουλίου του 2015. Ο κουμπουροφόρος. Και μας φέρανε αυτό το πρωίμιο, που είναι εξαιρετικό πρωίμιο, πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή το κυρίως πιάτο θα φύγει την Τετάρτη. Μας το φέρανε όλοι αυτοί. Πείτε μου σας παρακαλώ, κύριε Ιωάννου, να τους πάρουμε και τους 300 και πείτε μου ποιος από τους 300, ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι πατριώτης. Γιατί εδώ δεν μιλάμε πλέον για ευρώ ή δραχμή, εδώ μιλάμε για πατριώτες και προδότες. Πείτε μου λοιπόν ποιος από αυτούς τους 300 συμπεριφέρθηκε πατριωτικά. Ή Ανδρεία, όπως ορίζει την Ανδρεία ο Πλάτωνας. Ή όπως ορίζει την προδοσία ο Θουκυδίδης. Διότι ο Θουκυδίδης λέει ότι προδότης δεν είναι μόνο αυτός που πρώτος δίδει στον εχθρό, αλλά είναι και αυτός ο οποίος δεν φροντίζει για την ευημερία του λαού του. 300 προδότες είναι κατά του Θουκυδίδη. Δεν διάβασαν αυτοί οι Θουκυδίδη. Άγνοια έχουν από το Θουκυδίδη. Μάλιστα. Και το να φροντίζεις το λαό σου δεν μπορεί να ελπίσω ότι εγώ το έκανα αυτό για να μην έρθει το χάος, και αφού το φέρνεις εσύ ο ίδιος το χάος. Ποιο είναι το χάος? Να σας το πω έτσι, το χάος που θα ζήσουμε από Δευτέρα. Λοιπόν, 13% το γιαούρτι. Το γιαούρτι που έχει προσθήκη σε φρούτα, σε ζάχαρη και άλλα. 13% τα νοπά αυγά. Είτε είναι σε πόαση είτε δεν είναι. Τα βρόσιμα δηλαδή. 13%. Ο Σολομός πόσο θα έχει? Περιμένετε. Οι επιχειρήσεις θα καταβάλουν το 100% στην εφορία για ένα χρόνο. Και λέω εγώ, γιατί ρε παιδιά, δεν βάζετε 200% καλύτερα? Πιο πολλά λεφτά να πούμε θα οικονομήσετε. Μήπως το 100%, δηλαδή εμένα αν η γυναίκα μου πληρώνει 5.000 του χρόνου πρέπει να δώσει 10. Γιατί ρε παιδιά, βάλτε το 15 να πούμε, βάλτε το 200% να τελειώνουμε. Το μοσχάρι πάει 23% τελευταία στιγμή. Ναι, εντάξει, ωραία. Δεν όμως, κανένας δεν έχει πει. Ο Σολομός που είναι, στο 11 ή στο 13? Θα τρώγω με Σολομούς. Σκεφασμένος που είναι στο 13 φυσικά. Αλλά ή στο 23, δεν ξέρω. Αλλά όμως... Όχι, είναι τα νοπά νομίζω ή έμειναν στο 11 ή στο 13. Δεν ξέρω. Όμως κανένας δεν έχει πει τι έγινε, τι ψηφίστηκε τελευταία στιγμή, τελευταία παράγραφο σε αυτό το προήμιο. Ξέρετε τι ψηφίστηκε? Ψηφίστηκε με αναδρομική διάταξη η Βουλή απαλλάσσει των ευθυνών των επικεφαλής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής Ανδρέα Γεωργίου για έκνομες ενέργειες που εντοπίστηκαν και καταδείχθηκαν από το ελεκτικό συνέδριο κατά τη διάρκεια της θητείας του. Τώρα αυτό μην μου πείτε ότι δεν είναι ανάπτυξη και μεταρρύθμιση. Αυτό είναι ανάπτυξη. Αυτή είναι η μεταρρύθμιση. Να αφορώσουν τον Γεωργίου. Εδώ έγινε το εξής. Μας βάλανε το 2001, μας βάλανε με απάτη. Ποια ήταν η απάτη, η οποία ξεκίνησε το 1998. Απάτη ήταν που φάγανε τα λεφτά του χρηματιστηρίου επισημίτη. Μας βάλανε μετά, μαγειρέψανε το έλλειμμα. Το πήγανε στο 60% με τα σαμουράι, τα ομόλογα που έχουν κόψει, τα οποία θα μας κόψουν τον κόλο μεθαύριο, θα μας πτωχεύσουν για έκτη φορά. Μας βάλανε λοιπόν με τα μαγειρεμένα αυτά ομόλογα που τα πήρε η Goldman Sachs και μετά τα πούλησε στην Εθνική Τράπεζα και από 2 δις θα πληρώσουμε το 2020, γιατί είναι 20 ετία στο ομόλογο, θα πληρώσουμε κοντά στα 29 δις. 29 δις? 29 δις είναι βγαλμένα χέρι-χέρι. Η διευκόλυνση αυτοί να κρύψουν, ναι, το χρέος θα μας κοστίσει 29 δισεκατομμύρια. Ακριβώς, γιατί έχει 17% επιτόκιο. Πάρτε όποιος θέλει και ασχολείται και έχει ένα κομπιουτεράκι, τα 2 δις ας τα κάνει επί 20 χρόνια με 17% επιτόκιο. Η μέρα της ορίμασης θα είναι το 2001. Το 2000. Το λένε κιόλας. Έχουν και το φράσος και το λένε ότι... Οι εισαγγελείς δεν θα μπορούσαν να αναλάβουν αυτή την υπόθεση? Ποιοι εισαγγελείς? Αυτό να μου πεις. Ο Ιωάννης ο Σακάς, ο εισαγγελέας, ο οποίος ήταν στο Σανέο και τώρα έφυγε κι αυτός. Με δήλωσή του παρετούμε, λέει, από το Σανέο. Μην πας περιπτώσεις, πάρτε ένα κομπιουτεράκι,
βγάλτε το, το 17% γιατί είναι 20 ετές το ομόλογο και να δείτε αν έχω δίκιο ή άδικο. 29 δις θα πληρώσουμε. Κατά, και το λένε, και τι λένε, ότι στην διετία 2000-2002 η Ελλάδα πρέπει να πληρώσει 70 δις. Γι' αυτό κάναν τριετές. Για να περιμένουν. Πόσα μετά... χρόνια θα γίνει αποπληρωμή αυτό το. Οι τζεραμέδες αυτές τα πόσα χρόνια θα γίνεται, επί πόσα χρόνια η αποπληρώμη. Επί 20, 20 ετία, μάλιστα. 20 ετία. Το ομόλογο του Σιμίτη, το ΦΛΑ, να το πούμε έτσι. Δηλαδή... που ονομάζεται Σαμουράι, έτσι. Ναι, Σαμουράι, Κινέζος. Έτσι το πήρε η Goldman Sachs. Δηλαδή ο Ρότσιλ και ο Σόρος είναι υπάλληλος του Goldman Sachs. Ο Ρότσιλ, Σόρος, Ροκφέλερ, αυτοί που έχουμε εκεί το, την, τον οίκο ανοχής, πήρανε αυτό το κομμάτι του δανείου, το κάνανε σε γεν, το μετατρέψαν σε γεν και μετά επειδή έγινε έλεγχος από, την, από οικονομικούς εισαγγελείς της Αμερικής μέσα στην Goldman Sachs, επειδή γινόταν έλεγχος, το πήραν και το πετάξανε στην, στην Εθνική Τράπεζα. Ξέρετε πόσο το αγόρασε. Πρώτα απ' όλα, επί δύο χρόνια πληρώσαμε γύρω στα 800 εκατομμύρια. Και το δώσανε, δηλαδή δύο και 800, δύο 800. Το πουλήσανε και το αγόρασε η Εθνική Τράπεζα 5 εκατομμύρια. Άρα πάμε στα 7-800 κατευθείαν. Δεν βάζουμε όμως τους στόχους της 20 ετίας. Αν προσθέσουμε και τους στόχους της 20 ετίας, θα πάμε στα 28 δις. Πάρτε ένα κομπιουτεράκι και κάντε το να το δείτε πώς βγαίνει. Εγώ έτσι έκανα. Ένα κομπιουτεράκι και πήγα επί της 100. Και βλέπω ότι πού πάτε ρε παιδιά, πού πάτε ρε δερβίσια. Προσέξτε όμως για να ολοκληρώσω. Μία ήταν η απάτη αυτή που μας βάλανε μαγειρεύοντας το, το έλλειμμα της Ελλάδος. Ωραία. Η δεύτερη απάτη ποια ήταν. Η μεγάλη δεύτερη απάτη. Μαγειρέψανε το χρέος της Ελλάδος για να μας βάλουν στο μνημόνιο. Ποιος το μαγείρεψε. Ο Γεωργίου. Και έρχεσαι εσύ ο αριστερός που υποτίθεται ότι έχει κοινωνικές ευαισθησίες και μέσα από το προήμιο αφώνεις το Γεωργείο. Αυτό λέγεται μεταρρύθμιση. Και μου λες θα απολύσω και τόσες χιλιάδες δημόσιους υπαλλήλους. Αυτό είναι μεταρρύθμιση ρε παιδιά. Τι είναι, αναπτυξιακό μέτρο είναι αυτό. Να μου πείτε κιόλας να το καταλάβω και όλες. Εγώ μπερδευτή δηλαδή με αυτή την αριστερή λογική. Ναι. Τα, τι να πω, δεν, γι' αυτό σας λέω ότι οι άνθρωποι είναι... έχουν ξεφύγει. Κοίτα τελείως. Τώρα να δεις, εσύ είσαι τρυποκάριδος, ξέρω εγώ, βρίσκεις, διαβάζεις, ψάχνεις, ανακαλύπτεις. Όπως είχα βρει και τα 56 δις, έτσι. Τα και 56 μάλιστα... δις, τα οποία, για θύμισε, με το Μαρδά, εκεί, τι, Μάρδας. Εκείνο με το Μάρδα ήταν άλλο. Άλλο. Εκείνο με το Μάρδα είχε, είχε πει για ένα swaps περίπου 45 δισεκατομμύριων που είναι τα έσοδα της Ελλάδος. Και μάλιστα είχα πάρει τότε τον Δημήτρη τον Καζάκη και του λέω, κοίταξε να δεις. Είπε αυτό το πράγμα, μου λέει, αποκλείεται. Βράδυ το πήρα, 9-10, λέει, θα πάρω το Σαχίνι. Πήρε το Σαχίνι, ήταν άρρωστος. Λέει, εγώ δεν έπεσε στην αντίληψη μου. Το κόβω, το στέλνω στον Δημήτρη, α, μα, λέει, τι είναι αυτό. Και το έβγαλε μετά. Τώρα, για το άλλο, για τα 56 δις. Λοιπόν, όποιος το έχω βγάλει στο Facebook. Εγώ να το καταλάβω. Το swap του Μάρδα ήταν προς τι, για, ποιος να πληρώσει. Τα έσοδα της Ελλάδος, δώστε μας 5 δισεκατομμύρια. Ζήτησαν από τον ΟΣΑ 5 δις για να πληρώσουν κάτι υποχρεώσεις. 5 δισεκατομμύρια. Ναι, και τα 45 τα κάναν swaps, το οποίο μπορούμε να το βρούμε μπροστά μας μετά. Δεν ξέρω πότε θα το βρούμε. Αυτό είναι, αυτή είναι. Για να πληρώσουν ποιους. Εγώ σου λέω εσύ δώσα 5. Εμένα θα μου δώσεις, θα βάλεις εγκίνηση τα έσοδα, τα 45 τα έσοδα της Ελλάδας. Τόσο είναι τα έσοδα κάθε χρόνο από το ΑΕΠ μας. Τα μελλοντικά. Σας τα βάζω εγκίνηση και αυτά τα 5 που σε δίνω θα μου τα πληρώσεις με εγκίνηση τα έσοδα της Ελλάδος. Θα μου τα πληρώσεις μετά από 20 χρόνια, μετά από 25. Ναι. Εδώ τα 2 δις πήγαν 28. Τα 5 που πήραν από τον ΟΣΑ πόσο πήγανε. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, το δεύτερο... είναι αυτό που τα 56 δις που είπες και εσύ προηγουμένως, το οποίο έχει, το έχω να πω μονάχα το εξής για να το καταλάβουν όποιος θέλει. Ας ακούν οι ακροατές. Όποιος θέλει. Μπορεί να κάνει κάτι πολύ απλό. Θα μπει μέσα στο Google. Σε μια μηχανή αναζήτησης. Θα βάλει στα ελληνικά, θα γράψει. Τράπεζα της Ελλάδος. Στα ελληνικά. Θα βγει αριστερά μια μπάρα. Εκεί που λέει πάνω-πάνω στατιστικά στοιχεία, θα πατήσει με το βελάκι στατιστικά στοιχεία, θα ανοίξει μια μπάρα. Θα πάει λίγο πιο κάτω, εκεί που λέει νομισματική και τραπεζική στατιστική, θα πατήσει εκεί, θα ανοίξει μια άλλη μπάρα. Θα πάει λίγο πιο κάτω μετά, εκεί που λέει χαρτοφυλάκια επενδύσεων. Θα πατήσει τα χαρτοφυλάκια επενδύσεων, θα το ανοίξει δεξιά μια οθόνη και επάνω στην οθόνη, στην πρώτη λέει ανάλυση χαρτοφυλακίων νομισματικής
νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων εκτός Τραπέζης Ελλάδος. Θα το πατήσει και βγαίνει το Excel με τα 56 δισεκατομμύρια, τα οποία είναι 38 είναι στην Αγγλία και 18 είναι στο Λουξεμβούργο. Αυτά είναι η πρίκα της Τράπεζας Ελλάδος. Ναι, είναι το μαξιλαράκι που έχουμε. Το μαξιλάρι. Θα μπορούσε να τα ρευστοποιήσει. Κανένας δεν σκέφτηκε ότι το νοτό χρήμα που πήραμε για να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ευρώ, ήταν 40 δις. Ρε αλήτες, πού τα βρήκανε τα 56 δις. Και καθόμαστε και τους βλέπω όλους σιγά λίγο να πάρουν το 50. Ποιο 50 ρε, δεν παίρνεις 50, εγώ τουλάχιστον παίρνω 46 ευρώ. Γιατί βάζω το 50, να πάρω ένα 50, μου κρατάει ένα ευρώ ο Σάλας. Γιατί είναι η τράπεζα πληρώς, πού να κατέβω στην Καβάλα, πάω εδώ στην πέρα μου. Λοιπόν, άρα παίρνω 49 και 3 ευρώ που πληρώνω για τη βενζίνη, άρα παίρνω 46. Και τι είναι αυτό, είναι αντίδωρο. Δεν μου λες πόσο πήραν την Goldman Sachs για να καμουφλάρουν το χρέος. Δύο. Ναι. Ενώ θα μπορούσαν να αντλήσουν από την πρίκα, λες, σε εκείνη τη φάση. Μα να σας πω και κάτι άλλο, τρελό. Λοιπόν, μπορείτε να το ψάξετε και αυτό να το βρείτε. Πόσο γράψετε σε μια μηχανή αναζήτησης, πόσο πληρώνουμε μέρισμα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Από τότε που είμαστε μέλος, από το 1945. Πόσο πληρώνουμε, θα σας βγει, θα το δείτε. Πληρώνουμε 40 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Επί 70, 28 δις. Δηλαδή τι μας δάνεισε το Δουνουτού, ρε παιδιά, τα δικά μας λεφτά μας δάνεισε. 30 δις δεν μας δάνεισε. Τα δικά μας λεφτά. Μάλιστα. Αυτά είναι που είναι ένα... Αυτό το μαξιλάρι που έλεγες πριν των 56 δισεκατομμυρίων δεν μπορεί να το βάλει χέρι εψιλον-εψιλον. Πώς να το βάλει χέρι, θα βάλει, αφού είναι η τράπεζα της Ελλάδος είναι η ίδια τσέπη με την ΕΚΤ. Ανήκει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αφού δεν έχει αλλάξει το σύστημα. Ναι, πες ότι πάμε στη δραχμή. Αυτή την καβάτζα μπορεί να την έχει η Ελλάδα. Βεβαίως, γιατί μπαίνει μέσα οικονομικός εισαγγελέας, αρπάζει όπως είναι αυτά τα ομόλογα τα οποία είναι full volume, μάλιστα μερικά εξ αυτών είναι στο 110 της αξίας τους, και τα βγάζει στην αγορά. Και άμα τα βγάλει και κάτω από το 100%, άμα να τα πουλήσει και 90%, θα πάρει 48 δις. Εμείς τι χρειαζόμαστε, ρε παιδιά, αμέσως θα πάρει δολάρια, ευρώ. Τελείωσε, έληξε η ιστορία. Ενώ αν πάμε σε αυτό το σενάριο της ευρωδραχμής που ετοιμάζει ο Σόιμπλε, πάμε κατά διαόλου, έτσι. Αυτό είναι τελειωμένη. Μάλιστα. Αγαπητέ Νικήτα, Μιχάλης το επίθετο, είπαμε, μπερδεύομαι. Μιχάλης είναι το όνομα, Νικήτα είναι το επίθετο. Νικήτα είναι και όνομα και επίθετο μαζί. Είμαι του Μπλεφάτου, δηλαδή εγώ. Μιχάλης, παντός ονόματος, όχι όπως είναι ο Τσίπρας παντός καιρού. Αυτός είναι παντός καιρού. Εγώ είμαι παντός ονόματος. Παντός ονόματος. Λοιπόν, Μιχαήλ, λοιπόν, το μικρό. Μιχάλης, ναι. Ναι, ωραία. Αγαπητέ Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο που μας διέθεσες. Τι καλό φαγητό έχεις φτιάξει σήμερα. Με ένα ρολό κόπτας είναι από χθες, θα κάνω πατάτες τηγανιτές εκεί και θα ζεστάρω το ρολό και να έχουμε ακόμα και τρώμε, δόξα τω Θεώ. Ωραία, να νοικοκυρέψουμε τα οικονομικά μας. Όχι, έχει γυναίκα μου το σούπερ μάρκετ, δεν είναι και από εκεί τρώμε, να κόβουμε από εκεί τρώμε, έχουμε ακόμα, δεν είμαστε. Μάλιστα. Βοηθάμε και αυτούς εδώ στο χωριό που δεν έχουν. Λες ότι υπάρχει φτώχεια και στην περιοχή σου. Βέβαια. Καμία σχέση όμως με την Αθήνα, έτσι. Σε αυτούς που χτυπάει το οστικό κύμα της κρίσης, της οικονομικής κρίσης, είναι πάντα τα μεγάλα αστικά κέντρα. Όσο πας προς την περιφέρεια, τόσο η κρίση αργεί να φύγει. Είναι σαν μια λίμνη που την πετάς μια πέτρα στο κέντρο και το μεγαλύτερο κύμα γίνεται εκεί που έπεσε η πέτρα. Όσο πηγαίνεις προς το γυαλό της λίμνης προς τα έξω, τόσο μικραίνει το κύμα, τόσο χαλαρώνει. Έτσι, ο κυματισμός. Πες μια τελευταία κουβέντα για τις φωτιές, αγαπητέ Μιχάλη. Αυτά τα πύρινα μέτωπα έτσι ξαφνικά, όταν δηλαδή όλες οι φωτιές άναψαν τη μέρα που είχε πολλά μποφοριά. Παραλληλισμός. Μόλις γίνει, οι προηγούμενες φωτιές ανάψανε μόλις ανακοινώθηκαν οι εκλογές, έτσι. Επί Κωστάκη. Του 7. Του PlayStation. Φωτιές του 7. Ναι,
από στρατηγό Άννα. Και μετά ας πούμε ξανά, τέλος πάντων. Και τώρα πάλι τα ίδια. Η Αθήνα κάνει και τότε παραμονές εκλογών. Το Δεκέμβριο. Για να γίνονται κατανοητά. Ποιοι όμως τα υποκινούν όλα αυτά, αν εξαιρέσουμε στα νησιά κάποιους πράκτορες της ΜΙΤ, από εκεί και πέρα για μένα είναι μια λέξη. Οικοπεδοφάγοι. Όχι, ΑΕΠ. ΑΕΠ. Ναι. Βγάλετε μόνο στο συμπέρασμα. Γιατί να τα κάψει η Εθνική Υπηρεσία τώρα πέρα. Τι λέτε, τι είναι αυτό που κάνει μιάου μιάου στα κεραμίδια, γάτα είναι, δεν έχει κύριος που μιλάει ξένα. Μην τρελαθούμε τώρα. Δεν έχει να πούμε η ολιγαρχία και το κατεστημένο το σύστημα. Δεν έχει εξαπλωμένους πράκτορες πατού σε όλη την επικράτεια. Και δεν μπορούν να κάνουν να δημιουργήσουν. Οι ολιγάρχες τι συμφέρουν. Τι συμφέρουν. Α, οι αναταραχίλες. Μα τώρα. Αποσταθεροποίηση. Από τους ντόπιους ολιγάρχες λες. Ώστε στις εκλογές ο κόσμος να είναι πιο προσεκτικός. Κοιτάξτε τώρα με το θέμα των εκλογών. Γιατί έρχονται και αυτές. Ότι θα γίνουν εκλογές θα γίνουν, αλλά δεν θα λυθεί το πρόβλημα με τις εκλογές. Δεν θα λυθεί. Για κάνε τα προγνωστικά σου. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Λαφαζάνης δεν θα κατέβει μόνος του. Το Λαφαζάνη ήδη άρχισε να το πολεμάνε, έτσι. Φαντάζομαι θα κατέβει μόνος του. Βγάλανε την κυρία Φρίνη Διαλέτη. Η κυρία Φρίνη Διαλέτη είναι η σύζυγος του κυρίου Λαφαζάνη, η οποία είναι ταμείας του Συλλόγου Εργαζομένων στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία έχει κλείσει, αλλά συνεχίζει να είναι ταμείας εργαζομένων του Συλλόγου εκεί πέρα. Και βγάλανε κάτι λογαριασμούς, κάτι χιλιάρικα, 38 ελβετικά φράγκα, κάτι 60.000 ευρώ στην Αθήνα. Για να μαυρώσουν την πλατφόρμα. Έτσι αμήνεται το σύστημα. Λοιπόν, για να δούμε τελευταία ένα γκάλωπ κάνε μου. Η Νέα Δημοκρατία θα τσιμπήσει κάτι υπό την στιβαρά ηγεσία του Μαϊμαράκη. Ο Αβερέλ. Τον Ντάλτον. Ο Αβερέλ είναι αυτός για μένα. Λοιπόν, θα τσιμπήσει κάτι, εκτιμώ εγώ. Είναι ακέφαλη. Πώς ακέφαλη. Πόσο ακέφαλη, γιατί βγήκε από συνέδριο. Δεν έχει σημασία, πήρε το δαχτυλίδι. Ακριβώς, τι είμαστε. Άρα είναι Γκόλουμ. Από το Σαμαρά είναι καλύτερος βλέπω, στέκεται καλύτερα. Ναι βέβαια, δεν θυμάμαι. Εγώ θέλω να μου άσε τα πρόσωπα, θέλω να μου πεις... Αυτός ήταν μπλεγμένος με τις ακάλυπτες επιταγές της Protobank. Πώς το λένε, όχι καθημερινά. Τέλος πάντων, μην αναφέρεσαι σε λεπτομέρειες. Καραχάλιος μπορεί. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα, ας τον Καραχάλιο. Λοιπόν, εγώ θέλω να μου πεις η Νέα Δημοκρατία ποιοι θα είναι οι χαμένοι και ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι στις εκλογές του φθινοπόρου. Ο Τσίπρας... Άμα γίνουν γρήγορα εκλογές, που μάλλον εκεί θα πάει, δεν ξέρω, μπορεί να πάμε και σε μια διαχείριση από κάποιον άλλον, μια άλλη κυβέρνηση τεχνοκρατών, να γίνει δηλαδή πάλι το πείραμα Παπαδήμιου. Αν γίνει αυτό, τα πράγματα θα χειροτερέψουν περισσότερο. Για μένα η Νέα Δημοκρατία θα ακολουθήσει τον δρόμο που ακολούθησε το Πασόκ της ψεύτικης αλήθειας. Θα χάσει έδαφος η Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως θα χάσει, είναι δυνατόν να μην χάσει. Και ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας θα γίνουν δύο ή τρία τα κόμματα. Θα είναι η αριστερή της δεξιάς και η αριστερή της αριστερής πατρίδας. Τρία υπονοείσαι το Βαρουφάκι επικεφαλής σχήματος. Ό,τι και να γίνει είναι, παίρνουμε το χαλασμένο φαγητό που σάπισε, που βρώμισε, που δεν μπορείς να ανοίξεις την κατσάρα. Και το ξαναζεσταίνουμε. Γέμισε μούχλα, το ζεσταίνουμε και το ανακατεύουμε. Ό,τι και να γίνει και να το φας αυτό το φαγητό θα πάρεις δηλητηρίαση. Δεν τρώγεται αυτό το φαγητό. Τα φαγητά του μπουφέ της πολιτικής που ασκείται στην Ελλάδα είναι σάπια όλα. Τι να πάρεις, ό,τι να πάρεις θα πάρεις δηλητηρίαση. Δεν μου λες τα εξοκοινοβουλευτικά κόμματα, Ανταρσία, ΕΠΑΜ. Τα εξοκοινοβουλευτικά όργανα. Θα τσιμπήσουν, θα πιάσουν τον πύχη του 30%. Εγώ πιστεύω πως ναι. Ναι. Πιστεύω πως ναι. Αλλιώς είμαστε καταδικασμένοι. Κοιτάξτε να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα που μου έρχεται τώρα έτσι στο μυαλό. Όλα οι μεγάλες αυτοκρατορίες δεν χάθηκαν επειδή είχαν οικονομικά προβλήματα. Ξέρετε, δηλαδή η Ρωμαϊκή, η Οθωμανική, το Βυζάντιο δεν χάθηκαν από την ιστορία γιατί είχαν οικονομικά προβλήματα. Πού είχαν, από τι χάθηκαν, από τη σύψη της καθεστικίας τάξης πραγμάτων. Όταν σαπίσει αυτό το πράγμα και δεν το αποβάλει στο καρκίνωμα και αρχίζει και κάνει αυτό το καρκίνωμα μεταστάσεις μέσα στην ίδια την κοινωνία,
Τελείωσε. Άρα σάπισε από τη στιγμή λες που ψάχνουν να βρουν το Ρομπόλι και άλλους και αρνούνται και καταλήγουν στο Χαϊκάλι. Πάει να πει λες ότι σάπισε το σύστημα και δεν έχει ρεζέρβες πλέον, ε. Δεν το βλέπει ο κόσμος ότι εγώ τουλάχιστον που γυρνάω εδώ πέρα μέσα και μιλάω με τον κόσμο, ναι, το βλέπουν οι περισσότεροι. Σάπισε. Οι περισσότεροι βλέπουν ότι ότι βρωμάει ποδαρίλας. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, πώς αλλιώς να το πω. Δηλαδή, έχεις τώρα την Φοφό που είναι 51 χρονών, λέει, βγήκε στη σύνταξη από την τράπεζα, τραπεζικός υπάλληλος. Εγώ, γιατί, παιδιά, βγήκε 51 χρονών. 51 βγήκε, πότε δούλεψε, πες μου. Αυτό είναι τώρα, ήταν βουλευτήνα, συνέχεια. Και μου έχεις αυτήν που μιμείται την αλήθεια του Βουλιουκράκη, το κακέκτυπη απομίμηση της Βουλιουκράκης, που για μένα μοιάζει σαν ο Χράς Πυροχέτη, μόλις τη βλέπω. Περιμένετε δηλαδή το Πασόκ με αυτήν να πάει μπροστά, ο Χράς Πυροχέτη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Τώρα από εκεί και πέρα. Θεοδωράκης θα τσιμπήσει. Η Χρυσή Αυγή θα τσιμπήσει. Σταύρος Θεοδωράκης. Η Χρυσή Αυγή, η εκτίμησή μου είναι ότι μπορεί να τσιμπήσει αλλά πάρα πολύ λίγο. Γιατί θα τσιμπήσει από αγανάκτηση. Γιατί όμως λίγο. Γιατί έχει εκτεθεί στο Χάιλ Χίτλερ. Δηλαδή η ηγετική της ομάδα, αυτά που βγήκανε στις τηλεοράσεις με το υψωμένο χέρι, με τη σβάστικα, με αυτούς που την εκπροσωπούν, ήδη έχει χάσει. Έτσι, ο Κουβέλης είναι χαμένος, Καρατζαφέρης χαμένος από χέρι. Και αυτός χαμένος, δεν ξέρω τον Λεβέντη αν ευνοήσουν τον Λεβέντη, τον Γκλέτσο. Ποιο Λεβέντη τώρα, μην τρελαθούμε. Μπορεί να βγει ο Λεβέντης να μας πει το πρώτο πράγμα που θα δω, που είπα εγώ σε έναν εκπρόσωπό του εδώ και έμεινε με ανοιχτό το στόμα. Του λέω, έλα εδώ ρε φίλε, ποιο Λεβέντη μου λες, από πού και πού Λεβέντης ο άνθρωπος, όταν ο Μητσοτάκης το 1995 σε αυτόν έκανε δώρο μια συχνότητα για να χτυπήσει την Ένωση Κέντρο που είχε αρχίσει να δημιουργείται. Δηλαδή έδωσε σε αυτόν που εκπροσωπούσε ΔΕΜΕΚ την Ένωση Κέντρο, του έδωσε μια συχνότητα τηλεοπτική δώρο. Πες μου, λέω, σε ποιον την πούλησε και πόσα λεφτά πήρε. Αλήθεια, δεν υπάρχει αυτό το κανάλι. Όχι, το πούλησε, το κανάλι είναι το κανάλι 24. Mm. Είναι εκεί που βγαίνει κιόλας ο ίδιος. Το πούλησε, πήρε 15 εκατομμυριάκια, τα στείλε έξω, γι' αυτό φωνάζει τώρα είναι υπέρ του ευρώ. Άμα πάρετε να δείτε παλιές του δηλώσεις, δεν ήταν υπέρ του ευρώ. Από την τζάμπα συχνότητα έβγαλε λες 15 εκατομμύρια. 15 εκατομμυριάκια ευρώ. Ευρώ. Σε ευρώ. Είναι το κανάλι 24. Είναι και που μιλάει κιόλας. Έκανε και ένα συμβόλαιο να του δίνουν και βήμα να μιλάει. Το κανάλι 24 είναι Αθηνών. Δεν ξέρω πού. Καλώς. Δεν είναι καθαρή και αυτή η ιστορία, μάλιστα. Γιατί δεν είναι δηλαδή έτσι. Είναι καθαρός ο Λεβέντης, να μας πει με το κανάλι, με τη συχνότητα αυτή. Και όχι μόνο, η Παπαρίδα δεν είχε, το Κουκουέ δεν είχε πάρει μια συχνότητα που την πούλησε. Ναι. Τώρα. Και δεν μας είπαν σε ποιους και πόσο. Και πώς και τι, και βλέπουμε, ναι, αυτό το, πώς είναι το κόντρα, είναι, ποιο είναι. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο είναι. Το 900, δεν θυμάμαι τώρα ποια συχνότητα, τηλεοπτική. Και εγώ δεν ξέρω. Την πούλησε και αυτή. Σε κάνουν δώρο και το πουλάς, το δώρο, που λέτε το δώρο. Το κουκουέ θα κρατήσει το 5,5%. Το ποσό. Κουκουέ για μένα είναι το αποξεραμένο μουστάκι του Στάλιν, τελείωσε. Είναι ντροπή δηλαδή για ένα τέτοιο κόμμα που θεωρείται εργατικό, που πολέμησε για να φύγουν από εδώ οι Γερμανοί. Είναι κρίμα που έχει φτάσει σε αυτό το σημείο και θα πέσει κι άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι το όχι. Ό,τι να τους πεις, όχι. Όχι. Όχι, όχι, θα σας πω μόνο το μεγάλο το όχι. Όταν γίνανε οι εκλογές επί Παπάγου το 1950, αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι σίγουρος, τότε όλοι υπολογίζανε ένα 26% να πάρει το Κουκουέ. Και τι έκανε τότε η ηγεσία του Κουκουέ. Έδωσε εντολή στους ψηφοφόρους του Κουκουέ να μην πάει να ψηφίσει κανένας. Βγήκαν τα αποτελέσματα, βγήκε το Λαϊκό Κόμμα, ήρθαν οι μπουραντάδες, πήραν ψυχολογικούς καταλόγους και όσοι δεν ψήφισαν τους στείλανε στη Γιάρο. Αυτό είναι το Κουκουέ. Γι' αυτό έφτασε εκεί που έφτασε. Μάλιστα. Μας έκανε σοφότερους σήμερα κατά τη. Έκανα σοφότερους. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που μας διέθεσες. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Σέφτε το χρόνο να τα ξαναπούμε. Ναι. Θα φανεί τώρα, μέσα σε αυτή τη βδομάδα, στο δεκαήμερο, θα φανεί. Τα διαζύγια εδώ, τα προξενιά, θα αρχίζουν σιγά σιγά να ξεπροβάλλουν. Η κατάργηση του κοινοβουλίου. Αφού φαίνεται, δεν φαίνεται. Α, ναι, αυτό μου το περιέγραφε και ο Δελαστίκ προχθές, ότι... Ο Δελαστίκ για μένα
την πήρα την συνέντευξη, την ανέβασα κιόλας και γράφω από κάτω μια, για μένα ο Δελαστίκ είναι ένας καλήφωνος όπως είναι ο Πάριος. Ένας, έχει πολύ καλή φωνή. Έχει καλή χρειά, έχει καθαρή φωνή, ναι. Πολύ καθαρή φωνή, γνώσεις, αλλά είναι φάλτσα πολιτικά. Δηλαδή η πολιτική του και στο κουπλέν και στο ρεφρέν είναι παντελώς φάλτσι. Ανταρσία δεν είναι. Δεν έχει, δεν ξέρω αν είναι ανταρσία και πώς είναι ανταρσία. Πάντως εγώ ανέβασα όλη την εκπομπή, την άκουσα και οι ερωτήσεις που του κάνατε δυσκολεύονταν στο τέλος της συνέντευξης να δώσει απαντήσεις. Γιατί ενεπλάκει σε αυτό το, σε αυτή την, το δύσκολο τρόπο που μπορείς να ερμηνεύσεις τις πολιτικές σου θέσεις. Πάντως κρατάμε αυτό για το κοινοβούλιο που είπες και εσύ και εκείνος. Έγινε με το, κατάργησε το κοινοβούλιο. Το προήμιο, έτσι. Γιατί λέει μέσα στην 8η εντολή που έστειλε το φυρμάνιο ο Σακάτης, λέει μέσα αυτό που ψηφίσαν τώρα, λέει μέσα η κυβέρνηση. Ποιος Σακάτης? Ο Σακάτης με το καροτσάκι που είναι, πώς το λένε αυτό. Α, ο Σόιμπλε. Ναι, αυτός ο Σακάτης. Λοιπόν, έστειλε στο φυρμάνιο του Σουλτάνου, στην 8η εντολή, λέει μέσα, η κυβέρνηση οφείλει να διαβουλεύεται και να συμφωνεί με τους θεσμούς όσον αφορά όλα τα νομοσχέδια αρκετό χρόνο πριν αυτά τεθούν σε υποβολή. Τι μας λέει εδώ ο Σακάτης? Κατάργηση του κοινοβουλίου. Άρα δεν μπορείς να ψηφίσεις. Πόσους μήνες πριν τα αποζητούν? Καταργή, δεν επιτρέπεις δηλαδή να τα καταργήσεις. Επανέλαβε αυτό που είπες. Λέει πριν. Η κυβέρνηση, ακριβώς επιλέξει, η κυβέρνηση οφείλει να διαβουλεύεται και να συμφωνεί με τους θεσμούς. Ναι. Όσον αφορά όλα τα νομοσχέδια, αρκετό χρόνο πριν από την υποβολή τους. Αρκετό χρόνο, δεν λέει μήνες, αρκετό χρόνο. Δηλαδή, πριν νομοθετήσεις, θα αρχίσεις να μου ρωτήσεις εμένα. Ναι. Και παρακάτω συμπληρώνει ότι αυτά που νομοθέτησες, πάρ' τα πίσω. Ναι. Ωραία είστε, ρε παιδιά, μπράβο σας. Τα μέχρι να σας χαιρόμαστε. Μάλιστα. Άρα, Ριβερντέτσι κοινοβούλιο, λοιπόν, πάει και αυτό. Θα έχει ένα άχαρο ρόλο όπως και το Ευρωκοινοβούλιο. Επίσης έχει και εκείνο ένα άχαρο ρόλο. Το Ευρωκοινοβούλιο είναι, δεν νομοθετεί. Ναι. Το Ευρωκοινοβούλιο είναι μια επιτροπή που μαζεύονται όλοι εκεί πέρα και λένε όλοι τις βλακίες, οι κομισιόν. Και λένε όλοι άρες μάρες κουκουνάρες, ό,τι θέλει λέει ο καθένας. Δεν νομοθετεί. Ξέρετε ποιοι νομοθετούν? Οι θεσμοί. Αυτοί που δεν είναι εκλεγμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί νομοθετούν. Οι διορισμένοι. Ναι. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Αυτά. Δεν έχουμε κατάργηση της δημοκρατίας. Κατάργηση και κατάργηση όντως της δημοκρατίας, αυτό ισχύει. Εδώ είμαστε οι πολίτες, πιστεύω ότι πρέπει να κατανοήσουν όλα αυτά που λέμε και αυτά που βλέπουν στο όποιος θέλει ψάχνει και βρίσκει στο διαδίκτυο οτιδήποτε. Λοιπόν, όποιος θέλει να βρει την αλήθεια, πιστεύω μπορεί να την υπάρχουν αυτόνες ιστοσελίδες να ψάξει για να ανακαλύψει και τα ψέματα και τις αλήθειες. Και άρχισαν όλες οι περισσότερες ιστοσελίδες άρχισαν να ανεβάζουν άρθρα του Κουλίνιτερ και του Καζάκη. Μάλιστα. Και πρέπει να, πω στον κόσμο ότι εσύ προέρχεσαι από ένα συντηρητικό χώρο. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, δεν είναι ούτε λοιπόν, ασφάλτος. Και όμως... 4 χρόνια είμαι με το... Από το πρώτο συνέδριο είμαι με το ΕΠΑΜ. Ναι. Και θα συνεχίσω να σκέπτομαι και να λειτουργώ πάλι ως ΕΠΑΜ. Δεν πρόκειται να... Μάλιστα. Αυτά. Και ευχαριστώ τον Καζάκη γιατί ουσιαστικά είναι ο μέντορας μου. Μου άνοιξε το μυαλό και άρχισα να ψάχνω. Ναι. Και εγώ όταν βρέθηκα πριν 3,5-4 χρόνια στο ΕΠΑΜ, με ρωτάνε, Πέτρο λέει πάρε θέση, λέει δραχμή ή ευρώ, ευρώ ή δραχμή. Βρε τους λέω, με φνιδιάζεται. Εξαρτάται τους λέω και πήγα να υπεκφύγω ως εξής. Εξαρτάται πόσα ευρώ θα έχω στην τσέπη και πόσες δραχμές. Το ευρώ. Το ευρώ. Mm. Και η δημιουργία του. Είναι μια απάντηση στην παγκοσμιοποίηση. Αυτό δηλαδή που υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση περί παγκοσμιοποίησης. Η αξία του ευρώ είναι αντιστρόφως ανάλογη με την απασχόληση. Αυτό που έλεγε ο Κέινς. Η πραγματική αξία έχει στηριχθεί του ευρώ πάνω στη δαπάνη να παράγει πλούτο για τον αποθησαυρισμό των καρτέλ των τραπεζικών. Και η διαρκή χρήση του ευρώ τι απαιτεί? Απαιτεί συνέχεια λιτότητα, υψηλή ανεργία και πολιτικούς υπόδουλους σε διεθνείς καρτέλ. Σε αυτούς που έχουν δηλαδή το κεφάλαιο για να μπορούν να αποδυσαυρίζουν. Πόσο πιο απλά να το πω.
Ναι. Πόσο πιο απλά. Ή μάλλον να το πω τελείως διαφορετικά. Είχαμε εδώ προχθές μια συζήτηση με τον πρώην του Πασόκ υφυπουργού οικονομικών, τον Χρυσανθόπουλο, ξέρω αν δεν θυμάμαι πώς το λένε, πρώην υφυπουργός οικονομικών. Και του λέω, πόσο κοστίζει ρε φίλε ένα κατοστάρικο, τότε στο κράτος, 100 δραχμές, πόσο κοστίζει, να τις τυπώσεις μόνο το μελάνι και το χαρτί. Πόσο κοστίζουν 100 ευρώ, κοστίζουν 100 επί 2%. Άρα πρέπει να επιστρέψεις πίσω, να τα έχεις αγοράσει με 102%. Άρα ο μηχανισμός του δανείου εδώ από τη φύση της είναι τέτοια, από τη φύση του είναι τέτοιο το ευρώ, το οποίο δημιουργεί χρέος για να αποθησαυρίζουν τα καρτέλια των κεφαλαίων, δηλαδή οι τραπεζίτες. Τι άλλο να το πεις, πώς άλλο να το εξηγήσεις. Και ο γραμματέας ο Ρωμανιάς θέλει να παραιτηθεί αύριο μεθαύριο, γιατί λέει δεν μπορώ αυτό το νομοσχέδιο που δίνει 83 ευρώ αναπηρική σύνταξη να το υπηρετήσω. Για να δούμε. Πόσο θα τις μικρύνουν τις συντάξεις, θα τις κάνουν μινιατούρα, θα τις κάνουν, ξέρω εγώ, 360, συνταξιογά για όλους. Προς τα εκεί θα πάει η υπόθεση. Και άντε να ζήσεις με 360. Είχα προχθές μια συζήτηση με ένα Βούλγαρο, ο οποίος είναι και μέλος, είναι... Τι συντάξεις παίρνουν εκεί. Να ακούω, θα σε πω τώρα. Περίπου γύρω στα 300 ευρώ. Λοιπόν, να μην πούμε σε λεπτομέρειες. Είχα μια συζήτηση και ήρθαμε στην κόντρα. Και μου λέει, γιατί εμείς να παίρνουμε 300 και εδώ ο Γιώργος, ή Γιώργος που οδηγούσε ένα απορριμματοφόρο του Δήμου και είναι συνταξιούχος, να παίρνει 1.800 ευρώ. Η απάντησή μου ήταν η εξής. Εάν δεν είχαμε το ευρώ και είχαμε τις δραχμές και έπαιρνε 10.000 δραχμές αυτός, εσένα θα σε ενοχλούσε? Όχι, μου λέει. Είδες λοιπόν, λέω, το ευρώ είναι η αιτία να μας βάλει να τσακωθούμε, να τσακωθεί ο ένας λαός με τον άλλον. Και αντί να σκεφτείς και να πεις γιατί να παίρνει αυτός 1.800 και εγώ 300, να πάρει και αυτός 300. Δηλαδή δεν έχω εγώ κατσίκα, αλλά έχει ο γείτονάς μου. Αλλά να ψοφήσει τον γείτονα κατσίκα γιατί δεν έχω εγώ. Γιατί δεν πολεμάς να πάρεις 3.000 ευρώ που παίρνει ο Γερμανός. Κάποιος γείτονάς μου έλεγε ότι σε μια εκδρομή στη Βουλγαρία είδε καρύδια 4 ευρώ, 4,5 κάπου εκεί. Τα ίδια ακριβώς καρύδια, ίδια ποιότητα, τα είχε εδώ ένα σούπερ μάρκετ ο Βασιλόπουλος, 19 ευρώ. Άρα οι Βούλγαροι είναι, θα έλεγα, έχουν τιμές προσιτές. Αν να τους... πας στο Λίδλ της Βουλγαρίας και δεις τις τιμές και έρθεις εδώ, θα τους βάλεις φωτιά. Θα τους κάψεις ζωντανούς. Βέβαια εκεί υψώσανε, πήγαν οι τιμές στο Θεό, ΔΕΗ, στη Βουλγαρία και άλλα. Εκεί αυτό ήθελα να πω προηγουμένως, ναι. Ότι μπορεί να παίρνει ένας 300 ευρώ σύνταξη, αλλά πληρώνει 200 στο ρεύμα. Σόπαρα. Βέβαια, ναι. Τέτοια διαφορά. Και τα ίδια λες να κάνουν και εδώ, ε. Ναι, φυσικά. Γιατί ζητάνε να πουληθεί η μικρή ΔΕΗ. Ποια είναι η μικρή ΔΕΗ. Αυτό που ζητάνε, που είναι μέσα στο προσχέδιο, στο κυρίως πιάτο. Αυτό που θα ψηφιστεί μεθαύριο. Τι ζητάνε, να πουληθεί. Αυτό δεν ζητάνε. Και να πουληθούν και οι μετοχές του ΟΤΕ. Άμα θες να καταλάβεις ένα κράτος, να το κατακτήσεις, τι κάνεις. Δηλαδή κάνεις ένα πραξικόπημα και κάνεις ένα, και θες να κατακτήσεις ένα κράτος. Τι κατακτήσεις. Τι πας και καταλαμβάνεις νύχτα μεσάνυχτα. Λοιπόν, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τον ΟΤΕ. Ευχαριστώ πολύ. Και τα τρία αυτά είναι στην αυτή τη στιγμή, είναι κάτω από την κατοχή των Γερμανών. Οι τηλεπικοινωνίες, ναι. Οι επικοινωνίες και μέσω ενημέρωσης. Αυτά. Ποιος σκοτώνεις πρώτα, τον παπά και τον δάσκαλο. Ευχαριστώ πολύ. Μέσα ενημέρωσης εννοείς τα ιδιωτικά. Να δεν είναι όλοι... Ας αυτούς που δουλεύουνε. Ας τους αυτούς. Αυτοί που δουλεύουν, εντάξει, τα αρπάξανε μέσω του κερπνό, έχουν πάρει τα λεφτά τους, φαίνεται ότι τα έχουν αρπάξει. Αλλά όμως, ποιοι είναι από πίσω. Την ΕΡΤ ποιος την ελέγχει. Τόσες μέρες φέρνουν ανθρώπους υπέρ του ευρώ. Άλλοι καθηγητές οικονομικών που δεν είναι με το ευρώ δεν υπάρχουν και φέρνουν συνέχεια καθηγητές υπέρ του ευρώ. Αυτοί δεν είναι καθηγητές για μένα. Αυτοί δεν είναι καθηγητές. Αν πρόκειται δηλαδή το παιδί μου να πάει στο πανεπιστήμιο και να έχει αυτόν καθηγητή, λυπάμαι πολύ, αλλά θα βγει αγράμματο. Ούτως ή άλλως είναι αγράμματο, δηλαδή έτσι όπως φτιάξαν την παιδεία. Αγαπητέ Μιχάλη, ήθελα να σου πω ότι την ΕΡΤ την πληρώνω εγώ, εσύ. Όλοι. Όλοι. Είναι και κρατικό κανάλι. Το καντήλι που έχει ρεύμα στο μνήμα και αυτό έχει ΕΡΤ μέσα. Όφιλε λοιπόν, όφιλαν να είναι αντικειμενικοί, να παρουσιάζουν όλα τα ρεύματα. Όφιλα. Ναι, το κάνουν όμως, δεν το κάνουν. Δεν το κάνουν.
Είδες ποτέ εκεί να βγει, ξέρω εγώ, ο Αλαφάνος, ο Καζάκης. Ο Κατσανέβας. Ο Κατσανέβας, γιατί όχι. Ο Στάλιας του, που είναι του Κατσανέβα, τους πήρε παραμονές του δημοψηφίσματος και τους λέει, γιατί έχετε, λέει, πέντε καθηγητάδες εκεί και κανέναν με το ναι και κανέναν με το όχι, ξέρω εγώ, με το ευρώ, τι που παρουσίαζαν τότε. Λοιπόν, και τα μασούσαν. Θα έπρεπε να στραφούμε νομικά, νομίζω, εναντίον τους. Και κακώς δεν το κάνουμε. Αυτό είναι θέμα της πολιτικής γραμματείας. Όχι, το είπα του Καζάκη και είπε ότι δεν είναι να ευνοήσουμε τον ποπό μας. Πρέπει να αλλάξουμε την ΕΡΤ για να είναι για όλους τους Έλληνες, λέει. Αφού την πληρώνουμε όλοι εμείς, πρέπει και όλοι εμείς να μπορούμε να βγαίνουμε. Ευτυχώς όμως που υπάρχουν τα παραδοσιακά μέτρα μέσα στην περιφέρεια, τα οποία μας προτιμούν. Τουλάχιστον εμένα και στην τηλεόραση θα μπω και κάθε μέρα στο ραδιόφωνο εδώ βγαίνουν τις καθημερινές. Μας προτιμούν. Γιατί έχουμε αυτή την... Μπράβο, έβγε εδώ στην περιοχή μας, στη Λάρισα, οι φεουδάρχες καλά κρατούν. Όχι, ειδικά στο ραδιόφωνο κάθε μέρα μιλάω. Ναι. Στο Νεάπολη, στο ράδιο. Κάθε μέρα. Μάλιστα. Όχι μόνο εγώ κι άλλοι, αλλά εγώ είμαι μόνιμα σχολιαστής. Το βλέπω, το βλέπω, από τις αναδημοσίευσεις. Ναι, ναι. 12 και 28, πολλές φορές επιχειρήσαμε να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας και όλο ρίχναμε στη φωτιά και άλλα θεματάκια. Λοιπόν, να σου ευχηθώ καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι, καλή σας όρεξη εκεί ψηλά. Να πάρετε ιόδιο για σας και για μας εδώ, έτσι. Από τη άβρα της θάλασσας και ας ελπίσουμε ότι ο λαός θα αποκτήσει σιγά την πεπατησιά του. Αργά ξυπνάει ο λαός. Θα μάθει. Πρέπει να πάθει για να μάθει. Πρέπει να πάθει, ακριβώς όπως τα λες. Αυτά. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι, καλημέρα. Ηρακλήτσα Σερών. Αγαπητέ μου. Σερών, Καβάλα. Αχ, τα μπέρδεψα. Καβάλα. Εμείς είμαστε εκ του Ηράκλητου. Υπάρχει, σιγά, εγώ μπερδεύτηκα από την Ηράκλεια Σερών. Άλλο πράγμα είναι εκείνο. Άλλο εκείνο και άλλο Ηρακλήτσα, ναι. Ηρακλήτσα είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Λοιπόν, πρέπει να έρθουμε από εκεί να τα δούμε τα μέρη σας. Αλλά πότε. Καλοδεχούμενοι θα ήσαν τα στιγμή. Είναι πολύ ωραίο μέρος, πάρα πολύ ωραίο. Μακάρι να το συνδυάσουμε. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, Μιχάλη.